Ως προς την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της, της Ελλάδας στην Αλβανία, του κ. Λαμπρινίδη, να σημειώσω πρώτα απ' όλα ότι αυτό ήταν μια ελληνική πρωτοβουλία. Ήταν μια πρόταση που παρουσίασε ο κ. Λαμπρινίδης στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. Το μήνυμα, και ήταν πολύ ισχυρό το μήνυμα που μετέδωσαν οι δύο υπουργοί, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, σε όλη την πολιτική ηγεσία αλλά και την κοινή γνώμη της Αλβανίας, ήταν ένα μήνυμα θετικό, ότι η Αλβανία μπορεί να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Ήταν όμως ταυτόχρονα και ένα μήνυμα που υπογράμμιζε τις ευθύνες όλων προκειμένου η Αλβανία να κάνει αυτά τα απαραίτητα βήματα. Να προχωρήσει δηλαδή στις μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσει τα 12 σημεία που έχει παρουσιάσει η Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να κινηθεί ξανά η ευρωπαϊκή της διαδικασία. Υπήρχε πραγματική ανησυχία και συνεχίζει να υπάρχει, διότι η εσωτερική πολιτική κρίση στην Αλβανία ουσιαστικά υπονομεύει αυτή την προσπάθεια. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και τόσο σημαντικό το μήνυμα που έστειλαν οι δύο υπουργοί, εκπροσωπώντας ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει πράγματι να συμβάλλει στην κινητοποίηση της διαδικασίας και στην πρόοδό της. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ίδια την Αλβανία, αλλά και για την Ελλάδα που είναι άμεσος γειτονάς της. Και είναι σημαντικό να προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, διότι ακριβώς εκεί πέρα περιλαμβάνονται και σημαντικά στοιχεία για την ελληνική μειονότητα, τα οποία μας ενδιαφέρουν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ. Η αλβανική πλευρά γνωρίζει πολύ καλά ότι το βαρόμετρο των ελληνοαλβανικών σχέσεων είναι η κατάσταση της μειονότητας και είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων της. Και αυτό ελπίζουμε ότι θα δούμε και στο επόμενο διάστημα.